νομίζω ήταν μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση και ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Τα κόμματά μας συζητούν εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις συνέπειες της κρίσης και διαμορφώνουν μια εναλλακτική πρόταση για το κομβικό θέμα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους των κρατών της Ευρωζώνης. Σήμερα όμως που διεξάγεται αυτό το συνέδριο έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίζουμε και τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Ως εκ τούτου, η δυνατότητά μας να διαμορφώσουμε μια κέρια εναλλακτική πρόταση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, γνωρίζουμε ότι ήταν πλήρως αποτυχημένος ο τρόπος διαχείρισης της κρίσης χρέους. Συνεπώς, η συνάντησή μας εδώ ήταν σε μια περίοδο, σε ένα timing ιδιαίτερα κρίσιμο και το γεγονός ότι καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάγκη μιας εναλλακτικής προσέγγισης απέναντι στο χρέος, την ανάγκη διαγραφής μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους. Αυτό το γεγονός νομίζω ότι θα δώσει όθηση, θα βοηθήσει το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην καμπάνια του για τις ευρωεκλογές, ώστε να πείσει τους ευρωπαϊκούς λαούς ότι δεν αντιστέκεται μόνο, δεν έχει μια φωνή διαμαρτυρίας μόνο απέναντι στη σημερινή Ευρώπη, αλλά διαθέτει και την βιώσιμη, την ρεαλιστική, εναλλακτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση. Which effects will have the implementation of the proposals of this conference regarding the people? Νομίζω ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε τις αναλύσεις μας, τις διακηρύξεις μας, με τις οποίες απευθυνόμαστε στους Ευρωπαίους πολίτες ενώπιση των ευρωεκλογών αυτή η συνάντηση, αυτό το συνέδριο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά θετικό στο βαθμό που θα καταφέρουμε να ομογενοποιήσουμε, να ενοποιήσουμε, αν θέλετε, την απεύθυνσή μας, το λόγο μας, τη φωνή μας, τον πολιτικό μας λόγο απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Διότι για μας δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε Βορρά και Νότο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σε ποιους απευθυνόμαστε. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, είτε βρίσκονται στο Βορρά είτε στο Νότο. Για μας η Ευρώπη δεν έχει γεωγραφικά σύνορα, έχει κοινωνικά σύνορα και αυτά θέλουμε να υπερβούμε μέσα από την πρόταση που κάνουμε για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στο θέμα του δημόσιου χρέους και συνολικότερα στο μεγάλο ζήτημα που όλους μας απασχολεί, που είναι η κρίση οικονομική που έχει στην καρδιά της, στον πυρήνα της, την κρίση του χρέους. Which of the proposals made in this conference would you highlight? Νομίζω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση για την για μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι ως επιμέρους προβλήματα της κάθε μιας χώρας ξεχωριστά. Όπως επίσης και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι προτάσεις που ακούστηκαν για ένα διαφορετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην προοπτική της τραπεζικής ενοποίησης της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα και οι τράπεζες συνολικά πρέπει να παίζουν ένα ρόλο ενίσχυσης των εργαλείων αντιμετώπισης της κρίσης, χρηματοδότησης αναπτυξιακών πρωτοβουλειών, ρευστότητα στην αγορά και όχι ένα ρόλο ενίσχυσης των ακραίων κερδοσκοπικών επιδιώξεων και ταυτόχρονα έναν ρόλο τιμωρητικό απέναντι στην πραγματική οικονομία, απέναντι δηλαδή στους εργαζόμενους και στους λαούς. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία μπροστά μας. Την ευκαιρία να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά μπορεί να είναι και πιστεύω ότι θα είναι η μεγάλη θετική έκπληξη των εκλογών. Θα σπάσουμε την συνένεση των τριών μέχρι σήμερα κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, της σοσιαλδημοκρατίας που μέρα με τη μέρα μεταλλάσσεται σε πιο νεοφιλελεύθερες θέσεις, της ευρωπαϊκής δεξιάς και των ευρωπαίων φιλελευθέρων. Ήδη όλα τα προγνωστικά αποδεικνύουν ότι ανάμεσά τους θα μπει η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Θα είμαστε σίγουρα τρίτη δύναμη στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Θα έχουμε όμως και τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε με πρωταγωνιστικό τρόπο τους σχετισμούς, καθώς η ευρωκοινοβουλευτική μας ομάδα θα έχει διπλάσια μέλη από ό,τι την προηγούμενη φορά και άρα η θέση μας, οι στάσεις μας, ο πολιτικός μας λόγος, η ψήφος μας θα είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση των σχετισμών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος και ταυτόχρονα πιστεύω ότι αυτός ο Μάης θα είναι ο Μάης της αριστεράς, θα είναι ο Μάης των λαών, θα είναι ο μήνας που πραγματικά η Ευρώπη θα αλλάξει εποχή.